Για τη συγκεκριμένη σύμβαση και την κύρωση της πρέπει να πούμε ότι η συζήτηση στην Επιτροπή ήταν άκρως αποκαλυπτική. Ούτε μια ούτε δύο φορές ακούστηκε από τους ηγητές κομμάτων, κυρίως αυτών που κυβέρνησαν, και σε συμφωνία πέρα από τεχνικές λεπτομέρειες και από τους υπόλοιπους ότι η συγκεκριμένη κύρωση της σύμβασης απαλλάσσει ή αλλιώς ελαφρύνει τη χώρα μας από βάρη. Ονομάσατε δηλαδή βάρη τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτό το μικρό κομμάτι από το συνολικό πλούτο που παράγουν μόνο οι εργαζόμενοι και με θυσίες και αγώνες κατάφεραν να αποταμιεύεται για να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες σε υγεία και σύνταξη. Ακόμα και αυτό το μικρό κομμάτι, το βάρος που λέτε εσείς, το ξεφορτωθήκατε ή καλύτερα το μεταφέρατε στις τσέπες μιας χούφτας παράσιτων στην οικονομία του μετόχου των επιχειρηματικών ομίλων. Θυμίζουμε λοιπόν τι έχετε εξασφαλίσει σε Έλληνες εργαζόμενους, αλλά και τι θα μεταφέρουν οι εργαζόμενοι μετανάστες. Εξασφαλίσατε τον νόμο Κατρούγκαλου, Βρούτσι, που ο εργαζόμενος Έλληνας ή μετανάστης θα έχει την ελευθερία επιλογής, όπως άρεσκεστε να λέτε, να αρκεστεί στη λεγόμενη εθνική σύνταξη των 345 ευρώ, που προς το παρόν είναι τόσο, και μόνο αυτή έχει την εγγύηση του κράτους. Και να ανεχθεί φυσικά την πλήρη ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης, της επικουρικής σύνταξης, αλλά και της ανταποδοτικής, για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον καμιά εγγύηση από το κράτος. Αυτές θα παίζονται στον τζόγο και οι ασφαλισμένοι θα είναι επενδυτές χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου επενδύσεις. Ο εργαζόμενος θα παρακολουθεί σιγά την απόδοση και τι μπορεί να μεταφέρει ως δικαίωμα στην πατρίδα του. Όμως, ποια δικαιώματα θα μεταφερθούν όταν τα εργασιακά δικαιώματα είναι αυτά που χτίζουν τα ασφαλιστικά, τα οποία με την κύρωση της σύμβασης θα μπορούν να μεταφερθούν στη χώρα προέλευσης των μεταναστών εν προκειμένου στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα? Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία γεννούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα? Είναι η απλήρωτη δουλειά, γνωστό, η αδήλωτη εργασία, η μισθή πείνας, η ευελιξία, η μερική απασχόληση, η περιτροπή σε εργασία και πάνω από όλα αυτά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με αφορμή την πανδημική κρίση που γκρέμισαν ό,τι απέμεινε. Πόσοι είναι αυτοί που στον εργασιακό τους βίο με αυτό το πλαίσιο μπορούν να τεκμηριώσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και ποια είναι αυτά, όταν με τον εργασιακό μεσαίωνα προκύπτει ότι για την πλειοψηφία των εργαζομένων για 4.500 ένσημα χρειάζονται 30 ολόκληρα χρόνια δουλειάς για να πάρουν σύνταξη 345 ευρώ εθνική και 69 ευρώ ανταποδοτική? Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας εργάζονται περίπου 40.000 Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, ως οι καλύτεροι στον κόσμο, που αγγίζουν το 95% του συνόλου των εργαζομένων στην αλληλεία. Μία από τις πιο ζωτικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας, η αλληλεία, που τσακίζεται από την ευρωενωσιακή νομοθεσία την οποία έχετε ευαγγέλιο, με τη συντριβή των μικρών αλλιείων υπέρ των μεγάλων, στηρίζεται και οφείλεται στον κόπο, στον υδρότα και πολλές φορές στο αίμα των Αιγυπτίων αλλιεργατών. Τι δικαιώματα θα μεταφέρουν λοιπόν αυτοί οι στην κυριολεξία τσακισμένοι από την αντεργατική ελληνική νομοθεσία, την ανοχή του κράτους στην τεράστια ασυδοσία των μεγάλων επιλογητών, αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στην καλύτερη 18 ώρα την ημέρα, για εβδομάδες μέσα στα αλλιευτικά σε άθλιες συνθήκες διαμονής και σύντησης? Πολύ παραπάνω τι δικαιώματα θα μεταφέρουν όταν οι κυβερνήσεις όλων σας μετέταξαν και διατηρούν την ασφάλισή τους από ΙΚΑ ως μισθωτών εργατών σε ΟΓΑ ως εργατών γης για να μειωθεί το ασφάλιστρο με απέτηση των μεγαλοπλειοκτητών, των οποίων τα κέρδη όλοι σας υπηρετείτε? Η κυβέρνηση σε ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις διακρίσεις του άρθρου 7 για την απονομή της Εθνικής Σύνταξης αρνήθηκε να τις καταργήσει οι μετανάστες. Όπως και οι Αιγύπτιοι θα έχουν μειωμένη Εθνική Σύνταξη, διότι δεν θα έχουν 40 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα. Ποιος λοιπόν από αυτούς θα έχει έστω και αυτή τη μικρή σύνταξη των 345 ευρώ? Και λέμε φυσικά να καταργηθεί τώρα αυτή η διάκριση που προκύπτει από το άρθρο 7. Τι τελικά αφήσατε να μεταφερθεί, τι να αφήσετε, όταν 200 δισεκατομμύρια αφανίσατε όλοι σας από τα ταμεία και με το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου-Βρούτσι καλέσατε τα κοράκια τους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία και την ασφάλιση να γευματίσουν και τα 100 δισεκατομμύρια της επικουρικής? Αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική ασφάλιση και αυτό υλοποιεί και η κυβέρνηση εδώ, ένα πανευρωπαϊκό προϊόν ιδιωτικό που όποιος θα έχει θα πληρώνει και όποιος δεν θα έχει θα πεθαίνει στα σκαλιά του νοσοκομείου, όπως οι ΗΠΑ, όπου και τώρα. Στην περίοδο της πανδημίας είδαμε τη φτωχολογιά που δεν είχε να πληρώσει τα μεγάλα κόστη νοσηλείας κατέληγε στους ομαδικούς τάφους. Όποιος πάλι είχε την ατυχία να γλιτώσει, όπως ο ηλικιωμένος που έχουν αυτές τις μέρες τα δημοσιεύματα, χρωστά για την νοσηλεία του $1 εκατομμύριο. Αυτή είναι η βαρβαρότητα του συστήματος που και εσείς υπηρετείτε. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα μπούμε εμπόδιο στο να μεταφερθούν τα όποια δικαιώματά τους. Έχουμε αγωνιστεί για τη μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων Ελλήνων και μεταναστών. Θέλουμε όμως και θα μπούμε εμπόδιο στην αντιασφαλιστική επίθεση που τελειωμό δεν έχει.
Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαποσχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες σε πολλές πόλεις διαδήλωσαν ενάντια στο νέο έγκλημα που διαπράξεται ενάντια στην κοινωνική ασφάλιση, διεκδικώντας αποκλειστικά δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση με παροχές και συντάξεις που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και από το εργατικό και από το συνταξιούχικό κίνημα. Ψηφίζουμε ναι στην κύρωση τη σύμβαση για τη μεταφορά των όποιων δικαιωμάτων έχουν απομείνει και για αυτούς φυσικά τους εργαζόμενους. Και θα συνεχίσουμε, λέμε, με ασταμάτητη πάλι για να διαμορφωθούν όροι δουλειάς, ασφάλισης και σύνταξης, έτσι ώστε να μπορούν Έλληνες και μετανάστες να μεταφέρουν δικαιώματα με βάση τον πλούτο που παράγουν και για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους και όχι αέρα κοπανιστό, όπως προβλέπεται από την αντιασφαλιστική πολιτική που εφαρμόστηκε από όλους σας. Γιατί με αέρα οι λαοί ούτε μπορούν ούτε θα ανεχθούν να ζουν.